Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν ήξερα ότι υπήρχαν κραυγές μέσα στο σπίτι, ίσως να μην τις άκουγα, λέει ο Σάμουελ Μπέκετ. Γνωρίζοντας το όμως, τις άκουγα. Όταν περπατούσα δεν τις άκουγα, τις σκέπαζαν τα βήματα. Μετά τις άκουγα πιο εξασθενημένες, είναι αλήθεια, αλλά τι σημασία έχει. Εξασθενημένη ή δυνατή, μια κραυγή είναι μια κραυγή και αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποτε πρέπει να σταματήσει. Αυτά έλεγε ο Σάμουελ Μπέκετ για την ύπαρξη στα όρια του παραλόγου. Κάπως έτσι αισθάνομαι όταν ακούω τις εσωτερικές κραυγές των συμπολιτών μου που στενάζουν κάτω από τον παραλογισμό των μνημονιακών νόμων, της άδικης φορολογίας, των χαρατσιών και όλων αυτών των επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών, προϊόν της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των εταίρων τους. Ο χώρος στον οποίο θα αναφερθώ είναι το πεδίο μου, θέατρο, χορός, μουσική. Θέατρο, θεατρίνη, θεατές ήταν μια παράσταση που ανέβηκε το 1984 στο Θέατρο Τέχνης από το δάσκαλό μου τον Γιώργο Λαζάνη με τη Μάγια Λιμπεροπούλου, την Κάτια Γέρου, τη Μελίνα Βαμβακά, τη Βάνα Παρθενιάδου και άλλους ηθοποιούς, των οποίων τα ονόματα δεν είναι ευρέως γνωστά στο μέσο όρο των θεατών, αλλά είναι μάλλον βέβαιο πως η ιστορία του θεάτρου στη χώρα μας θα τα περιλάβει. Αν βέβαια η ιστορία αυτή καταφέρει να γλιτώσει από τους ψήλους και τις κατσαρίδες και την υγρασία του μουσείου στο οποίο περικλείεται. Θέατρο είναι ο χώρος. Θεατρίνοι είναι οι καλλιτέχνες. Θεατές είναι το κοινό. Τα τρία στοιχεία που ανανθούν, ανθεί η τέχνη του θεάτρου. Σήμερα οι χώροι είναι απλησίαστοι οικονομικά. Οι καλλιτέχνες παίνονται, το κοινό δεν έχει να πληρώσει για να πάει να τους δει. Η εφορία από την άλλη καραδοκεί για το κάθε ευρώ που κινείται ανάμεσα στα τρία προηγούμενα, σαν να έχει να κάνει με εκπροημίου απατεώνες που κρύβουν αμύθιτα κέρδη, ενώ στην πραγματικότητα οι καλλιτέχνες συχνά δεν έχουν ούτε χρήματα για το εισιτήριό τους να πάνε στην πρόβα. Και όμως, το θέατρο υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχει πληθώρα παραστάσεων. Καλλιτέχνες βγαίνουν και μάλιστα μερικοί είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι. Τι σημαίνει αυτό? Θα πει κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλά ψώνια. Όχι βέβαια. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος αντιστέκεται με όλες του τις δυνάμεις στην ολοσχερή καταστροφή της ζωής και των ονείρων του και παλεύει για το αυτονόητο δικαίωμά του στην ευχαρίστηση, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ψυχική ισορροπία. Αν υπάρχει κάτι στην εργασία του θεάτρου και γενικότερα των παραστατικών τεχνών που την κάνει να διαφέρει από όλα τα άλλα επαγγέλματα, είναι πως όταν υπάρχει ταλέντο, η εργασία αυτή είναι ταυτόχρονα και απόλαυση. Σήμερα βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο να εργάζονται οι άνθρωποι και να πληρώνονται μόνο με απόλαυση. Η εργασία ως έννοια σε αυτό το πεδίο έχει εντελώς αποχωριστεί από το νόημά της και έχει μετατραπεί σε λέξη κενή. Είναι συνέπεια και αυτό της νεοφιλελεύθερης δικιάς σας πολιτικής. Πολιτική που εξαθλιώνει τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να γεννηθεί τέχνη, γιατί αυτή είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται και όχι ανταποδοτικό προϊόν που δίνει κέρδος άμεσα. Δίνει κέρδος, αλλά πιο μακροπρόθεσμα. Και αυτό δεν είναι αμέσως φανερό. Έτσι λοιπόν, σε ολόκληρο τον νότο της Ευρώπης και όχι μόνο στην Ελλάδα, ακολουθείται η ίδια λογική. Απαξίωση των κρατικών θεσμών, περιορισμός των επιχορηγήσεων με πρόσχημα κάποια χρέη και την περιστολή των δαπανών και ουσιαστικό σκοπό την εξαθλίωση του μόνου χώρου που διδάσκει στον άνθρωπο, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ευχαρίστηση, στην ψυχική εφορία. Στην Ελλάδα όμως εσείς το έχετε παρακάνει. Κόψατε κάθε δυνατότητα ανάσας ζωής. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από 3 χρόνια που άρχισε όλο αυτό, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης έδινε 300 εκατομμύρια το χρόνο στο θέατρο και εμείς δίναμε μόνο 35, φανταστείτε τι γίνεται σήμερα. Δεν το λέτε καθαρά ότι θέλετε να κόψετε κάθε ανάσα ζωής, γιατί φοβάστε το πολιτικό κόστος, αλλά φαίνεται από όλες σας τις επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε σε αυτό το χώρο η έννοια εργασία, υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα, υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα τις καταργήσανε. Τώρα τις καταργήσατε. Υπήρχε δυνατότητα ταμείου ανεργίας. Δεν ισχύει πια. Υπήρχαν βαρέα ανθυγινά ένσημα. Δεν υπάρχουν πια. Χαρατσώσατε με τον μπλοκ παροχής υπηρεσιών τους καλλιτέχνες σαν
να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με, που η εργασία τους είναι εξαρτημένη και δεν μπορούν αυτοί να κόψουν μπλοκάκι όποτε θέλουν. Τους χαρατσώνεται με 500 και 650 ευρώ το χρόνο, είτε είχαν κόψει δελτίο, είτε όχι. Υπήρχαν επιχορηγήσεις στα θέατρα, τις καταργήσατε. Υπήρχε η ΕΡΤ, την κλείσατε. Υπάρχουν κρατικά θέατρα ακόμα. Θα τα κρατήσετε? Υπάρχουν διπεθέ. Θα τα κρατήσετε? Υπάρχουν ορχήστρες. Τι θα κάνετε με αυτές? Θα τις κρατήσετε? Γιατί μερικές ενέργειες που γίνονται μας δείχνουν ότι έχετε άλλους σκοπούς. Διαλύσατε. Εξαρθρώσατε, εξαφανίσατε, εξαθλιώσατε τα πάντα και παραδώσατε τους καλλιτέχνες στη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς και μετά τους απαξιώνετε ως ψώνια. Αφού συνεχίζουν να δουλεύουν, λέτε, καλά. Καλά να πάθουν. Κόψτε τους, κι άλλα τους αξίζει. Αυτή είναι ανάλογη τη λογική. Είναι ντροπή. Η δική μας λογική είναι άλλη. Για μας, πολιτισμός δεν είναι τα μνημεία μόνο. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην περιοχή, στις περιοχές των μνημείων. Είναι οι θεατρικές ομάδες που δρούν σήμερα. Είναι οι ορχήστρες. Είναι τα χορευτικά ensemble. Είναι οι ομάδες εικαστικής δημιουργίας. Τα group που κάνουν installation και video art. Οι άνθρωποι, χωρίς την ενίσχυση των οποίων δεν υπάρχει αύριο σε αυτή τη χώρα. Εμείς δεν λέμε για δες αυτά τα παιδιά που μπορούν, τα κακόμοιρα παιδιά, αλλά για δες αυτά τα παιδιά που μπορούν και διεκδικούν ακόμα το δικαίωμά τους να ονειρεύονται μέσα σε αυτή τη λάσπη των αλληλοσυγκροωμένων συμφερόντων και των αλληλοσυγκροωμένων ηγεμονισμών που τους παρέδωσαν οι γενιές μας, αλλά τα δικά σας κόμματα. Γιατί εσείς ήσασταν στην εξουσία. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ. Για δες πώς αγωνίζονται για το όνειρό τους. Μήπως δεν μας διδάσκουν ήθος αυτά τα παιδιά? Μήπως δεν μας φέρουν στο φιλότιμο? Μήπως να σκεφτούμε να τους βοηθήσουμε? Μήπως να τους δώσουμε ένα κίνητρο να μείνουν στη χώρα και να μην την εγκαταλείψουν? Έτσι λέμε. Το 0,23% που δίνεται σήμερα για τον κρατικό προϋπολογισμό για τον πολιτισμό θα θέλουμε να αυξηθεί δραστικά άμεσα. Είναι η πρώτη κίνηση την οποία θέλουμε να κάνουμε. Με σκοπό να φτάσει στο 2% που εξαγγείλαμε στο συνέδριό μας. Είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά είναι το μόνο εφικτό. Επίσης, θα ξαναδούμε το θέμα των μικρών χορηγιών μέχρι 50.000 που με τη λέλαπα των μέτρων του 2004 όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία με πρόσχημα τον περιορισμό των ατασταλιών που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκαν και κατάντησαν αδύνατα. Λίγο, πολύ λίγο ακόμα χρόνο. Αν σήμερα κάποιος θέλει να δώσει 10.000 ευρώ σε μια ομάδα για να κάνει μια παράσταση, δεν απαλλάσσεται από την εφορία. Φορολογείται παραπάνω, σαν να έχει κάνει κάτι κακό. Ενώ αν τα δώσει αυτά σε ένα μεγάλο φορέα, στο Μέγαρο ας πούμε, τότε απαλλάσσεται. Δηλαδή, ή με τους μεγάλους ή στην ψάθα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Εμείς θα το ξανακοιτάξουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την παιδεία, προτείνουμε αναβάθμιση των πτυχίων της καλλιτεχνικής παιδείας, με θέσπιση δημόσιας ανώτατης βαθμίδας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ταυτόχρονα διαβάθμιση των υπαρχόντων πτυχίων, ώστε οι καλλιτέχνες να αισθάνονται κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας και όχι απόφοιτοι λυκείου ενώ έχουν πτυχία. Θα στηρίξουμε τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολείο από την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης και τα καλλιτεχνικά και μουσικά γυμνάσια που εσείς θέλετε να κλείσετε. Για ένα λόγο παραπάνω, ότι γιατί η καλλιτεχνική η παιδεία είναι ο μόνος τρόπος και ο ασφαλέστερος τρόπος να αντισταθούμε στο φασισμό. Όπου επιβάλλονται απολυταρχικά καθεστώτα και φασιστικά καθεστώτα, κλείνουν τα θέατρα, καίνε τα βιβλία, καίνε τις εικόνες. Όπου επιβάλλεται δημοκρατία, πρέπει να ενισχύει το θέατρο, να ενισχύει την τέχνη, να ενισχύει την έκδοση βιβλίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαδρύ, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γρέγος,